Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το κλίμα που επικρατούσε μέχρι και χθες το πρωί, ήθελε το κλείσιμο της αξιολόγησης σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων να πλησιάζει, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως απομένουν μόνο 2-3 θέματα σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, το χθεσινό Euro Working Group ήρθε τελικά να επιβεβαιώσει πως υπάρχουν ακόμα διαφορές σε σημαντικά θέματα, μιας και υπήρξαν οι υπαναχωρήσεις σε συμφωνηθέτα σημεία και να προειδοποιήσει πως εάν δεν κλείσουν άμεσα, τότε το ορόσημο του Euro Group της 7ης Απριλίου θα χαθεί. Έτοιμη να επενδύσει σε 4 ελληνικές εταιρείες μέσα στο τρέχον έτος, με την πρώτη συμφωνία να κλείνει εντός του Μαΐου, είναι η Deka Investments, όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξη που έδωσε στο insider.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Κούλης. Οπλισμένος συνολικά με κεφάλαια της τάξης των 135 εκατομμυρίων ευρώ, το φαν που ιδρύθηκε το 2014 για να επενδύσει σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ήδη επενδύσει 26 εκατομμύρια ευρώ σε 3 ελληνικές εταιρείες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να έχει ο κλάδος των logistics την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας. Ανθεκτικές αποδείχτηκαν οι επιχειρήσεις χερσαίων υπηρεσιών logistics κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανεβάζοντας τη συνεισφορά τους στο ελληνικό ΑΕΠ στο 2,9% το 2016 από το 2,5% το 2008. Η νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στον εντοπισμό των κινητήριων δυνάμεων που έχουν τεθεί σε λειτουργία, κυρίως από τις επενδύσεις της Costco και την ανάπτυξη δικτύων από εταιρείες logistics, αλλά και των παραγόντων που την ανάπτυξη του κλάδου. Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι η ισχυρή ανάπτυξη που αναμένεται να έχει ο κλάδος την επόμενη πενταετία. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την μελέτη στο site της Εθνικής Τράπεζας nbg.gr. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει στις 663,40 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,05% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.